Το ρολόι μετράει αντίστροφα, καθώ την ερχόμενη Παρασκευή 21 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων του κανονισμού πυροπροστασία για τα κίνητα κοντά ή μέσα σε δασικέ εκτάσει. Η πλατφόρμα αυτή αφορά ιδιοκτήτε οικοπαίδων ή ενοικιαστέ ή επικαρποτέ σε οικόπεδα που είναι εντό σχεδίου, εντό οικισμού ή σε 100 μέτρα από τα όρια του σχεδίου ή του οικισμού αντίστοιχα, αλλά και εκτό σχεδίου που έχουν κτίσμα μέσα. Μετά την υποβολή τη τεχνική έκθεση και τη έκθεση επικίνδυνοτητα από του αρμόδιου επιστήμονε, στου οποίου πρέπει να απευθύνονται οι διοκτήτες των ακινήτων, θα έχουν μπροστά του δεκαήμερη προθεσμία για να προβούν στι απαραίτητε για φέτο παρεμβάσει. Ε, προβλέπετε στην πυροσβεστική διάταξη, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο, πρέπει να κόψουν τα ξερά χορτάρια από τα οικόπεδα, να κλαδέψουν τα δέντρα και να τα απομακρύνουν από την επιφάνεια του εδάφου να πάρουν τα προϊόντα καθαρισμού και να τα απομακρύνουν από το οικόπεδο ε, και να απομακρύνουν οτιδήποτε έφλεκτο υλικό μπορεί να υπάρχει για να μην υπάρχει κίνδυνος φωτιάς την ίδια στιγμή πλησιάζει η ώρα λήξη τη προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα, η οποία εκπνέει στι 30 Ιουνίου. Και οι διοκτήτε τρέχουν να ολοκληρώσουν τι εργασίε απομάκρυση ξερόχορτων, κοπή δέντρων και θάμνων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αιστείε εκδήλωση ή επέκταση πυρκαγιά. Για όσου δεν κάνουν την υπεύθυνη δήλωση, ακόμα και αν τα οικόπεδά του είναι καθαρισμένα, το πρόστιμο είναι 1000 ευρώ ανα ιδιοκτήτη και όχι ανα Αν έχουμε λοιπόν δύο ή τρεις καταλαβαίνετε ότι το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται. Όσον αφορά στα οικόπεδα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί η κατάλληλη αίτηση, θα τα καθαρίζει ο Δήμος και στη συνέχεια θα επιβάλλεται πρόστιμο στου ιδιοκτήτε. Για τα οικόπεδα για τα οποία δεν θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα, θεωρείται ε, ότι οι ιδιοκτήτε συγκατατίθεται στο να τα καθαρίσει ο Δήμο, αν αυτά είναι ακαθάριστα. Αν πάει ο Δήμος να τα καθαρίσει, υπάρχει άλλο πρόστιμο, το οποίο είναι 50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο και στη συνέχεια χρεώνεται και η δαπάνη καθαρισμού του οικοπαίδου. Πάντω, για φέτο έχει ανασταλεί η εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωση και υπεχρεωτικέ είναι μόνο οι εργασίε πυροπροστασία, δηλαδή απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών στου εξωτερικού χώρου.